Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μα το μένο είναι και το φετινό υπερπλεώνασμα, καθώς όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων και την επεξεργασία τους από το Γραφείο Προϋπολογισμού στη Βουλή, με τη συμπλήρωση του 9 μήνου, πάνω από 312.000 φορολογούμενοι δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις του φόρου εισοδήματος και των ένφια. Ματωμένο είναι και το φετινό υπερπλεώνασμα, καθώς όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων και την επεξεργασία τους από το Γραφείο Προϋπολογισμού στη Βουλή, με τη συμπλήρωση του 9 μήνου, πάνω από 312.000 φορολογούμενοι δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις του φόρου εισοδήματος και του ένφια. Το οξύμορο είναι πολλοί από αυτούς που σήκωσαν τα χέρια ψηλά, αδυνατώντας να πληρώσουν φόρους λιγότερους από 500 ευρώ. Άρα, κατά συνθήκη, προκύπτει γενικοκυριά με χαμηλά και μικρομεσαία εισοδήματα, είναι πολύ πιθανό να συμπεριληφθούν στη λίστα των δικαιούχων του κοινωνικού μερίσματος, που μπορεί να φτάσει στο 1,5 δισευρώ σε μία ανακύκλωση φόρων έκτακτων εισοδηματικών ενισχύσεων. Σύμφωνα με στοιχεία, αν και έως τον Αύγουστο φαινόταν ότι η αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν σκαρφαλώσει στα 7,8 δισευρώ από την αρχή του έτους, οφείλεται κυρίως σε μικρό αριθμό μεγαλοφιλετών το Σεπτέμβριο, στοιχεία κατά την 1η δεκάτου 2018, και παρατηρήθηκε νέα αύξηση του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολείπου κατά 449 εκατομμύρια ευρώ, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, που οφείλεται στην επιβάρυνση απολήξης των δόσεων του φόρου εισοδήματος και του ένφια. Τώρα ένα νέο πρόγραμμα για το επίδομα σε όσους μένουν σε ενίκιο ή έχουν στεγαστικό δάνειο θα τρέξει από την αρχή του 2019, δίνοντας έτσι μια βαθιά ανάσα σε περίπου 300.000 νοικοκυριά ανά την Ελλάδα. Ένα νέο πρόγραμμα για επίδομα σε όσους μένουν σε ενίκιο ή έχουν στεγαστικό δάνειο θα τρέξει από την αρχή του 2019, δίνοντας βαθιά ανάσα σε περίπου 300.000 νοικοκυριά ανά την Ελλάδα. Με το πρόγραμμα που θα τρέξει από τον ερχόμενο Ιανουάριο θα επιδοτείται το ενίκιο ή το στεγαστικό δάνειο με ποσά από 70 ευρώ έως 210 ευρώ το μήνα. Τα κριτήρια θα είναι κοινά για όλους και θα είναι εισοδηματικά και περιουσιακά. Για τα χρήματα που θα λαμβάνει κάθε νοικοκυριό, κύριο λόγο θα παίζουν τα παιδιά. Έτσι, για ένα μόνο πρόσωπο νοικοκυριό χωρίς παιδιά, το ποσό καθορίζεται στα 70 ευρώ το μήνα. Από εκεί και πάνω, για κάθε μέλος της οικογένειας, ενήλικο ή ανήλικο, προστίθενται 35 ευρώ το μήνα. Για ένα ζευγάρι χωρίς παιδί, δηλαδή το ποσό, θα είναι στα 105 ευρώ. Για ένα ζευγάρι με ένα παιδί, στα 140 ευρώ. Για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά, στα 175 ευρώ και ούτω καθεξής. Σε ό,τι αφορά τώρα σε μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, το ποσό για το πρώτο παιδί καθορίζεται στα 70 ευρώ. Για να πάρει κανείς το επίδομα, θα πρέπει να κάνει αίτηση σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία θα δημιουργηθεί άμεσα για τον σκοπό αυτό. Η πλατφόρμα θα πατάει πάνω στην αντίστοιχη του κοινωνικού μερίσματος και του κοινωνικού επιδόματος αλληλεγγύης. Συνεχίζεται τώρα η αύξηση των μεταναστευτικών ροών στην παραλιακή. Χθες τα ξημερώματα είχαμε και νέο περιστατικό με μαχαιρώματα μεταξύ δύο μεταναστών. 6 μήνες έχουν περάσει από τον θάνατο ενός μετανάστη στον Λαδόπουλο στην διάρκεια συμπλοκής και την επιτυχημένη επιχείρηση διάλυσης των δύο άτυπων καταβλισμών που ακολούθησε από την ελληνική αστυνομία. Και ένα αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στην ακτή Δημαίων ήρθε για να αφυπνίσει τους πάντες και να δείξει ότι το πρόβλημα των μεταναστευτικών ροών καραδοκεί. Εγώ από το Μάιο μήνα σας είπα ότι η επιχείρηση είχε αποτύχει, ναι. Γιατί έφυγαν μόνο οι μετανάστες, δεν φύγανε οι διακινητές. Ναι, οι διακινητές κάνουν το κουμάντο. Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Το να έρθουν 1.000 μετανάστες στην Πάτρα είναι θέμα μιας μέρας. Mm-hmm. Καλούν οι διακινητές και έρχονται οι μετανάστες. Άγνωστοι δράστες, συνεργώντας από κοινού τα ξημερώματα της Τρίτης, έξω από την ΑΒΕΞ, έπειτα από διένεξη και με τη χρήση μαχαιριού, προκάλεσαν σωματικές βλάβες σε δύο άνδρες ηλικίας 27 και 22 ετών, τραυματίζοντας τους στα πόδια και στο κεφάλι. Για την αστυνομία ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό διαπληκτισμού που κατέληξε σε μαχαιρώματα. Όμως η αστυνομία διαβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση, προκειμένου να αποτρέψει οποιαδήποτε αναζωπήρωση του μεταναστευτικού. Στην Πάτρα. Οι μετανάστες επέστρεψαν και ναι. Επέστρεψαν και δυναμικά, τσακώνονται για τα πόστα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, κατάλαβα.
Αυτό που έγινε χθες ήταν αν θα μπαίναν στην είσοδο της ΑΒΕΚ οι μετανάστες, αν είχαν πληρώσει, δεν είχαν πληρώσει, δεν ξέρω ακριβώς τι. Πάντως ουσιαστικά κάποιοι φυλάγανε το χώρο για να μην μπουν αυτοί που δεν έχουν πληρώσει. Αυτές είναι οι πληροφορίες δικές μου. Άλλωστε, οι αριθμοί των μεταναστών που καταφθάνουν στην πόλη και προσάγονται από την αστυνομία για έλεγχο και επαναπρόωθηση είναι εντυπωσιακοί. Από την ημέρα που έγινε η επιχείρηση στην ακτή Δημαίων για την διάλυση των δύο άτυπων καταβλισμών, η αστυνομία έχει επαναπροωθήσει 1.653 αλλοδαπού στην Αθήνα. Συγκλονίζει τώρα η απόπειρα βιασμού από 20χρονο μετανάστη σε έναν 8χρονο σε χωριό της Ηλίας. Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πηνίου στο άκουσμα της είδησης περί απόπειρας βιασμού ενός ανήλικου παιδιού από έναν 20χρονο μετανάστη σε χωριό της Γαστούνης. Σύμφωνα με πληροφορίες του Πατρίς Νιούς, ένας 20χρονος μετανάστης από τον Μπαγκλαντές φέρεται να αποπειράθηκε να βιάσει το βράδυ της Δευτέρας ένα 8χρονο αγοράκι με καταγωγή από την Βουλγαρία. Οι γονείς του παιδιού μόλις αντιλήφθηκαν το συμβάν, κάλεσαν την αστυνομία όπου και τον συνέλαβε. Ο ίδιος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας βιασμού ανηλίκου σε βαθμό κακουργήματος. Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας επιβεβαιώνεται η σχετική καταγγελία και αναφέρουν πως είναι η υπόθεση προς διερεύνηση. Και να επιστρέψουμε τώρα στα οικονομικά νέα, καθώς κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφόρων. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, από την 1η Ιανουαρίου 2017, περίπου 1.250.000 μη μισθωτοί καταβάλουν χαμηλότερες εισφορές από αυτές που κατέβαλαν πριν από τη λειτουργία του ΕΦΚΑ. Το νομοσχέδιο, διατηρώντας την ελάχιστη εισφορά, μειώνει τις ασφαλιστικές εισφορές για επιπλέον 250.000 μη μισθωτούς ως εξής. Η ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων μειώνεται από την 1η Ιανουαρίου 2019 από 20% που είναι σήμερα στο 13,33%. Η ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των αγροτών μειώνεται στο 12% από 18% που θα ήταν την 1η Ιανουαρίου 2019. Η διαμόρφωση της ασφαλιστικής εισφοράς ορίζεται σε ποσοστό 12,67% το 2020, σε ποσοστό 13% το 2021 και σε ποσοστό 13,33% από το 2022 και μετά. Η ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των νέων επιστημόνων για το διάστημα έως το 5ο έτος της υπαγωγής τους στην ασφάλιση μειώνεται από το 2019 στο 13,33%, βελτιώνοντας το ισχύον καθεστώς εκτόσεων. Για τους αυτοαπασχολούμενους, επιστήμονες, μηχανικούς, δικηγόρους και γιατρούς, το ασφάλιστρο για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ θα υπολογίζεται αναδρομικά από την 1η-1η-2017 στην ελάχιστη βάση υπολογισμού ανεξαρτήτως ύψους εισοδήματος. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μείνετε συντονισμένοι στο Patras TV.